Κύριε Μαρούδα, καλημέρα σας. Ξανά μανά μία από τα ίδια. Καλημέρα σας. Ναι, ξανά μια επιχείρηση τρομοκράτησης των αγροτών, ποινικοποίησης των αγώνων μας. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα, δεν έχουν πάρει το μήνυμα κυβερνήσεις, γιατί τόσα χρόνια από το 1997 αγροτοδικαία έχουμε, ότι δεν σταματιέται τα προβλήματα με τα αγροτοδικαία, ούτε λύνονται, ούτε βέβαια πάνω απ' όλα μας τρομοκρατούν ή μας φοβίζουν και θα σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις. Βγαίνουμε στον δρόμο γιατί έχουμε ζήτημα επιβίωσης. Παλεύουμε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, τα οποία είναι δίκαια. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός τα χαρακτήρισε δίκαια το χειμώνα. Και τώρα ήρθε αυτή η απολογία σε κρίση, η οποία ήταν έτοιμη πριν τις εκλογές, αλλά περίμενα να μην έχει και συνέπειες στο εκλογικό αποτέλεσμα, που τελικά δεν τις γλίτωσαν και τις συνέπειες. Και μας το έστειλαν αμέσως μετά, τη Δευτέρα μετά τις εκλογές, την κλίση σε απολογία. Έγινε αυτή η απολογία. Δεν απολογηθήκαμε, δεν το θεωρούμε απολογία. Εμείς είπαμε ότι πάμε, συμμετέχουμε στα μπλόκα, πρωτοστατούμε σε αυτόν τον αγώνα, γιατί έχουμε προβλήματα τα οποία η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πολιτικές λύσεις και να μην τα αντιμετωπίζει με τέτοια ποινικοποίηση και με τέτοια μέτρα. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στην κυβέρνηση: να καθίσει κάτω και να δώσει λύσεις στα προβλήματα που είναι πάρα πολλά στον πρωτογενή τομέα και τα έχει δημιουργήσει και η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων και της δικής της και της σημερινής κυβέρνησης. Θεωρείτε, κύριε Μαρούδα, για να το προχωρήσω, ότι αυτή την ώρα γίνεται μια προσπάθεια έτσι ώστε να βελτιωθούν ή να αντιμετωπιστούν θέματα τα οποία έχουν προκύψει σε όλους εσάς μετά και τις καταστροφικές πλημμύρες, ακόμα και με την αλλαγή ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ή κρίνεται ότι απλά είναι μια κίνηση τακτικισμού και τίποτα περισσότερο? Καταρχήν πρέπει να πω ότι πάντα πιστεύω ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει μια κυβερνητική πολιτική, έχει ένα σχέδιο και το οποίο υλοποιείται από τα Υπουργεία. Δεν είναι ζήτημα προσώπων. Σίγουρα δεν είναι ζήτημα προσώπων. Πέρα από προθέσεις που μπορεί να έχει κάποιος υπουργός, υφυπουργός κτλ., δεν είναι ζήτημα προσώπων. Η αλλαγή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν επιβεβλημένη. Ήταν επιβεβλημένη για τους λόγους, εννοώ από την πλευρά της κυβέρνησης. Καταρχήν από τις μεγάλες κινητοποιήσεις που αναπτύχθηκαν και από την απουσία έργων που έχουν γίνει στη Θεσσαλία. Υπάρχει από το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο ήταν κόλαφος για την κυβέρνηση στη Θεσσαλία, στην περιοχή μου. Και βεβαίως νομίζω ότι έβαλε Θεσσαλού υπουργό και υφυπουργό σε μια κατεύθυνση, επειδή και τα μπλόκα κινητοποιούνται κυρίως στη Θεσσαλία και από εκεί ξεκινάει η πέρυσι όλη την Ελλάδα. Έχει και αυτό σαν απότερο στόχο. Παρ' όλα αυτά, τα προβλήματα όμως παραμένουν. Δεν έχει σημασία αν είναι η Θεσσαλία, αν είναι Κρητικός, αν είναι Πελοποννήσιος ο υπουργός. Σημασία έχει πώς λύνονται τα προβλήματα. Βέβαια, ο κύριος Αυγεδάκης, πρέπει να το πω τώρα αυτό, λοιπόν, μας αντιμετώπισε με ύφος χιλίων καρδιναλίων και με έναν αυταρχισμό που δεν βοηθούσε καθόλου σε όλη τη διαδικασία, να το πω έτσι, ακόμα και στα αιτήματα, ας πούμε, και ο τρόπος που μας αντιμετώπισαν δεν ήταν ο καλύτερος από την πλευρά του Υπουργείου. Κύριε Μαρούδα, βλέπετε να λύνονται, να αποκαθιστούνται τα προβλήματα στη Θεσσαλία μετά τα όσα έχετε περάσει? Όχι, όχι. Όχι, έχουν περάσει 10 μήνες, 11. Λοιπόν, σε λίγο, 10 μήνες έχουν περάσει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα συγκεκριμένο σχέδιο καταρχήν υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων και αποκατάστασης των ζημιών. Ειλικρινά σας το λέω, εάν πάρει μια δυνατή βροχή, όχι τύπου Ντάνιελ, πιο μικρής έκτασης και έντασης, η Θεσσαλία όχι μόνο θα πλημμυρίσει το χωράφι, θα πλημμυρίσουν και χωριά αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σχεδόν διαλυμένα τα πάντα και τα αναχώματα και όλα. 10 μήνες μετά έχουν γίνει πολύ λίγα πράγματα. Δεύτερον, ακούγαμε από τον Νοέμβριο, από τον Δεκέμβριο, από τον Οκτώβριο ακόμα, πακτολό χρημάτων στη Θεσσαλία. Χρήματα, εκατομμύρια από 10 εκατομμύρια. Μα εδώ, μισό λεπτό. Μα εδώ φτάσαμε σε πολλές περιφερειακές ενότητες της χώρας, όπως επίσης και στην περιφερειακή ενότητα της Κρήτης, μιας που μείνατε στη φράση πακτολός χρημάτων, να λένε για απλά πράγματα και για χορηγίες που ζητούσαν διάφοροι πολιτιστικοί φορεί, σωματεία κλπ. Από την περιφερεια να λένε δεν υπάρχουν χρήματα και είμαστε πολύ φιδωλοί γιατί τα δώσαμε στη Θεσσαλία. Και τώρα εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει τίποτα. Τα ίδια μας έλεγαν και εδώ, ότι σας έχουμε δώσει τόσο πολλά λεφτά, δεν υπάρχει de minimis γιατί το δώσουμε στη Θεσσαλία. Εμείς ακόμα ψάχνουμε να βρούμε
που έχει πάει το ποσό του de minimis. Αυτό που έχουν πάρει όλοι οι Θεσσαλοί είναι 150 ευρώ για τα πρόβατα εκτινοτρόφια. Αυτό ήταν όλο και όλο. Ανακεφαλή αυτό. Λοιπόν, ορίστε, αυτό ήταν όλο και όλο. 150 ευρώ για τα πρόβατα, για τη ζημιά δηλαδή στο ζωικό κεφάλι που έχασαν. Δεν αναπληρώθηκε που τους έλεγαν δωρεάν, θα σας τα δώσουμε στις ταυλικές. 10 μήνες μετά δεν έχουν πάρει ούτε ένα αρνί. Δεν τους έχουν δώσει ακόμα τίποτα τους ανθρώπους. Δεν έχουν κουπαδιά. Λοιπόν, οι Θεσσαλοί αγρότες πήραν προκαταβολή της 17 Νοεμβρίου, προκαταβολή, και αυτά είναι όλα. Ήταν η εξόφληση να γίνει 30 Ιουνίου, έλεγα μας λέει ότι δεν είναι έτοιμη ούτε 30 Ιουνίου, και υπήρχαν και κάποια που πήραν τα 2.000 για την αρρωγή, για μηχανήματα κτλ. Κάποιοι πήραν και κάποια περισσότερα, κάποιοι λίγοι, δηλαδή πήραν μέχρι 5 ή 7.000 προκαταβολή για την αρρωγή, και τα 6.600 στα σπίτια που δεν τα έχουν πάρει και όλοι δίκιο. Δηλαδή, για να καταλάβετε, υπάρχουν χωριανοί στο Βλοχό και στη Μεταμόρφωση στην Καρδίτσα. Θυμάστε τα χωριά που είχε φτάσει στο νερό στις στέγες, που ακόμα δεν έχουν πάρει τα 6.600. Μάλιστα. Για τα σπίτια. Λοιπόν, άρα, και εδώ έρχονται στη Θεσσαλία και μας έλεγαν για αυτά τα χρήματα. Μας έλεγαν ότι δώσαν όλο τον de minimis που είναι, δεν ξέρω πόσα είναι, 100 εκατομμύρια. Και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο πουθενά. Α, και δόθηκαν και 43 εκατομμύρια στα παρακάλια χωριά, τα πτυγμένα για 2 χρόνια, σαν κάλυψη χαμένου σου δήματος στο χωράφι και δεν θα καλλιεργηθούν για 2 χρόνια. Αυτά είναι τα χρήματα που δόθηκαν στη Θεσσαλία. Αλλά ξέρω ότι αυτή τη δικαιολογία χρησιμοποιούσαν. Όποιος και ζητούσε χρήματα έλεγαν να τα δώσουμε στη Θεσσαλία. Και όταν έρχονται να δώσει στη Θεσσαλία, μας ανακοίνωναν ποσά τα οποία δεν έχουν κανένα αντίκρισμα. Τουλάχιστον αυτό ακούγαμε και από την ηγεσία του ΙΠΑΤ, όπως επίσης και από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος κατοικοεδρεύει και στην περιοχή της Θεσσαλίας, με την έννοια της εργασίας, αυτό θέλω να πω, ο οποίος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο παρουσιάζει σχέδια, χρήματα που δίδονται σε όλους εσάς, για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε και εσείς τα δικά σας τα θέματα. Άρα, αυτά που μαθαίναμε από το Σύλλογο Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα εδώ στο Αρκαλοχώρι, παράπονα δικών σας ανθρώπων από τη Θεσσαλία, που ζητούσαν να βρουν με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται μέσα της αρρωγής, για αυτά που δεν έγιναν και στο Αρκαλοχώρι. Άρα λοιπόν επιβεβαιώνουμε λοιπόν, με αυτά που μας... Όχι, άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι δικοί σας άνθρωποι πλημμυροπαθείς επικοινωνούσαν εδώ με το Σύλλογο για να μάθουν ποιες διαδικασίες μπορούν να κινήσουν, έτσι ώστε μέσα της αρρωγής να μπορούν να έχουν χρήματα. Άρα λοιπόν επαληθεύονται όλα αυτά με τα οποία μας λέτε. Ναι, καταρχήν και στο Δαμάσι που είναι σεισμόπληκτο, 3,5 χρόνια μετά έχουν γίνει 2 σπίτια, οι άνθρωποι ζουν στο κοντέινερ. Προχθές ήμουνα λόγω εκλογών, δηλαδή είχαμε κάνει μια περιοδία εκεί πέρα, πήγαμε να συναντήσουμε τους ανθρώπους. Ήσασταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα, για να επαναλάβουμε, να υπενθυμίσουμε. Ναι. Και αυτή τη στιγμή η Λάρισα έχει 40 τόση βαθμοί και καταλαβαίνετε πως ζουν στα κοντέντερ. 3,5 χρόνια. Και δεν έχουν γίνει, ακόμα κατεδαφίζουν, τώρα πήρε ο Δήμος Τυρνάβου προχθές κάποια χρήματα για να κατεδαφίσει σπίτια. Ακόμα κατεδαφίζουν τα σπίτια 3,5 χρόνια μετά. Όχι να αποκατασταθούν. Μάλιστα. Στο ίδιο έργο θεατές. Κύριε Μαρούδα, να ρωτήσω το εξής. Έτσι όπως διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών σε όλη την Ευρώπη, οι κινητοποιήσεις και το τι έφεραν του αγροτικού κόσμου, το τι έγινε το προηγούμενο διάστημα σε όλη την Ευρώπη και στο κέντρο των Βρυξελών, πιστεύετε ότι τούτα εκείνα και τα άλλα έφεραν τούτα εδώ τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκά, από την Ελλάδα μέχρι και τη Γαλλία, σας λέω εγώ, και την Ιταλία? Κοιτάξτε, υπάρχει μια γενικευμένη δυσαρέσκεια σε όλους τους λαούς της Ευρώπης, γιατί αυτό που αντιμετωπίζει ο γενικός λαός το αντιμετωπίζουν και οι άλλοι. Τα ίδια προβλήματα είναι ακρίβεια, ανεργία, χαμηλή μισθή, φτώχεια, και ιδιαίτερα για τους αγρότες με τη νέα ΚΑΠ είναι τα φόπλακα που βάζει, τα φόπλακα στους αγρότες. Και μιλάμε τώρα σε αυτές τις περιοχές που αναφέρονται και σε αυτές τις χώρες, δεν μιλάμε για μικρούς αγρότες όπως είναι στην Ελλάδα με 60 μέσω όρου κλήρου, ας πούμε, και 80 στρέμματα. Μιλάμε για εκατοντάδες στρέμματα μέσω όρου κλήρου, και παρόλα αυτά και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Καταλαβαίνετε πόσο χειρότερα είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Όλη αυτή η δυσαρέσκεια συνέτεινε στο εκλογικό αποτέλεσμα. Βέβαια, καθένας εκφράζοντας τη διαμαρτυρία του τμήματος ανθρώπου που, εντάξει, καταλαβαίνετε και τι κόμματα ψηφίστηκαν κτλ. Όμως δείχνει δυσαρέσκεια, και αυτή η δυσαρέσκεια πρέπει να καθίσουν κάτω, να δουν τους λόγους που έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η άσχημη κατάσταση στην Ευρώπη, που τους ξέρουμε τους λόγους. Είναι όλη αυτή η πολιτική που χρηματοδοτεί τους επιχειρηματικούς ομίλους και τσακίζει τους λαούς. Και το ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι
Είναι φυσιολογικό να υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια προς τις κυβερνήσεις, γιατί αυτές υλοποιούν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που βέβαια όλοι μαζί τις ψηφίζουν εκεί πέρα. Αν εξαιρέσετε τους ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, όλοι αυτοί τους ψηφίζουν. Τι περιμένετε από τη νέα ηγεσία η οποία θα σχηματιστεί? Είπατε ότι είναι θέμα πολιτικών και όχι προσώπων. Αυτή την ώρα μπορεί να μαλώνει για τα οφίτσια, τις καρέκλες, τους μισθούς και όλα τα υπόλοιπα. Ποιοι θα έχουν τη θέση σε να έχουν. Αλλά από εδώ και κάτω και με τα δεδομένα τα οποία έχουμε ως εκλογικό αποτέλεσμα, περιμένετε κάτι να αλλάξει προς το θετικότερο ενδεχόμενα για όλους μας, κύριε Μάρου? Δεν είναι το τελευταίο πρωτό. Λοιπόν, χθες επικοινώνησα με το Υπουργείο και ζητήσαμε μια συνάντηση. Την άλλη Τρίτη θα έχουμε ξανά επικοινωνία για να οριστικοποιηθεί η συνάντηση, γιατί έχουμε κάποια θέματα εδώ στο νομό Λάρισας σοβαρά, τα οποία δεν έχουν λυθεί. Με ποιο Υπουργείο? Με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι αγρότες λοιπόν, της περιοχής. Προθέσεις, ναι. Θα δούμε τις προθέσεις σύντομα. Ναι. Γιατί ναι. Κοιτάξτε να δείτε, στα λόγια και στις προγραμματικές δηλώσεις όλα είναι καλώς και οι προθέσεις είναι αγαθές, αλλά πολλές φορές και ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες προθέσεις. Δεν μας αρκούν οι προθέσεις. Εμείς θέλουμε έργα και τα έργα. Νομίζω ότι θα φανεί πολύ σύντομα ποια είναι η κατεύθυνση και της κυβέρνησης και του Υπουργείου. Πιστεύω, θέλω να ελπίζω ότι έχουν λάβει ένα μήνυμα. Όχι μόνο στις εκλογές, αλλά και στις κινητοποιήσεις, γιατί τέτοιες κινητοποιήσεις με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία δεν είχαν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Τέτοιες έκτασεις κινητοποίησης. Αυτό δείχνει μια γενικευμένη δυσαρέσκεια των αγροτών, οπότε οφείλει το Υπουργείο και όλα τα Υπουργεία και η κυβέρνηση συνολικά να λύσει προβλήματα. Αλλά δεν βλέπω να τα λύνει. Όταν ανεβαίνει το ρεύμα 70, μέχρι 70% στα οικιακά τιμολόγια, και αυτό σημαίνει και στα αγροτικά που πληρώνουμε ήδη πάρα πολύ, ακόμα και με τη ρύθμιση που γίνεται, πληρώνουμε πολύ παραπάνω από το πλαφόν που είχαμε ζητήσει. Εντάξει, το κόστος παραγωγής συνεχίζει να παραμένει υψηλό και οι τιμές των προϊόντων μας χαμηλές. Τουλάχιστον αυτά που έχουν βγει ως τώρα και έχουν πουληθεί δεν είναι σε ικανοποιητικές τιμές. Αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι ακόμα. Θέλω να ελπίζω ότι πήραν το μήνυμα, λέτε, σε ό,τι έχει να κάνει το δικό μας το εσωτερικό πεδίο, σε ό,τι έχει να κάνει με την Ευρώπη. Κοιτάξτε, και οι κυβερνήσεις και στην Ευρώπη έχουν πάρει ένα μήνυμα, νομίζω. Και δεν είναι μόνο το εκλογικό μήνυμα, ήταν και όλες αυτές οι κινητοποιήσεις που αναπτύχθηκαν, αλλά και αναπτύσσονται όχι μόνο στους αγρότες, αλλά και στους εργάτες. Θυμάστε στη Γαλλία τι γινόταν με τις μεγάλες κινητοποιήσεις. Λοιπόν, έχουν πάρει ένα μήνυμα, αλλά πρέπει και οι λαοί να καταλάβουν ότι πρέπει να τους στείλουν και άλλο μήνυμα. Ότι ο μόνος δρόμος είναι η κινητοποίηση, η οργάνωση, η απεργία, τον μπλόκο. Μόνο εκεί πιέζονται οι κυβερνήσεις, μόνο εκεί μπορείς να διεκδικείς αιτήματα, να αλλάξεις και τον αρνητικό συσχετισμό δύναμης που υπάρχει στα κοινοβούλια ούτως ή άλλως. Μόνο εκεί μπορείς να ανατρέψεις αποφάσεις και να προσπάσεις κάποιες κατακτήσεις στον δρόμο και στον αγώνα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι συνάδελφοι. Και οι αγρότες εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να κάθονται και να μας βλέπουν ως θεατές από την τηλεόραση να είμαστε στα μπλόκα. Πρέπει να βγουν όλοι σε αυτή την κινητοποίηση, γιατί θα έρθουν ξανά οι κινητοποίησεις, κύριε Δουλγεράκη. Δεν υπάρχει θέμα. Είναι τόσο πολλά τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει, τα οποία δεν θα λυθούν ούτε σε μια νύχτα, ούτε με ένα μαγικό τρόπο, ειδικά όταν δεν υπάρχει η πολιτική πρόθεση να λυθούν. Ανοίξαμε μεγάλη κουβέντα για το πώς βγαίνεις έξω στον δρόμο και για το τι γίνεται μέσα στον αγροτικό και το συνδικαλιστικό το χώρο. Γιατί πάμε σε παθογένειες πολλών χρόνων πίσω και τα οποία πληρώνονται τώρα. Αλλά νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα κάπου παρακάτω, γεροί μόνο να είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Ναι, υγεία πάνω απ' όλα. Και τα υπόλοιπα θα τα παλέψουμε. Δεν έχουμε και άλλη επιλογή, θα τα παλέψουμε. Mm-hmm. Δεν θα μας πτήσουν ούτε με διώξεις ούτε με τίποτα. Θα τα παλέψουμε όσο μπορούμε. Καλύτερα, γιατί είναι θέμα επιβίωσης και είναι θέμα, θα σας πω την προσωπική μου άποψη, πάντα τη λέω. Λοιπόν, ότι εμείς που παράγουμε, όλοι μας, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες κτλ., αυτοί που παράγουν τον πλούτο σε αυτή τη χώρα, νομίζω ότι πρέπει να έχουν ένα καλύτερο μέλλον και να μην δουλεύουν απλά για να επιβιώσουν, αλλά να έχουν μια ζωή με δικαιώματα, ιδιαίτερα στον 21ο αιώνα, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, με την ανάπτυξη της επιστήμης, με τις κατακτήσεις που έχει γίνει στην ανθρωπότητα. Πρέπει να μας αξίζει μια καλύτερη ζωή. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαρούδα. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.